Τις θέσεις του για το θέμα των LED παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο υποψήφιος δήμαρχος Σερών Γιώργος Τσιμερίκας. Ο κύριος Τσιμερίκας κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της και μάλιστα έθεσε μία σειρά ερωτημάτων. Αρχικά ο δήμαρχος ανακοίνωσε τον προϋπολογισμό του έργου στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εν συνεχεία ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Σεπτεμβρίου του 2021 προϋπολογισμό έργου 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο προϋπολογισμός μειώθηκε στα 6.369.000 ευρώ ως διαμαγείας. Σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο έργο με κριτήριο το οικονομικό μέγεθος του προϋπολογισμού. Γιατί ένα τόσο μεγάλο έργο δεν έγινε διαβούλευση για ένα τόσο μεγάλο έργο? Γιατί το θέμα δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις? Αλλά παρότι προβλέπεται, επελέγει ο οδός της Οικονομικής Επιτροπής. Γεγονός που στερεί το δικαίωμα της ενημέρωσης των δημοτών και την πολυπόθετη διαφάνεια. Όταν 6 δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και 3 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καλούνται με την απόφασή τους να δεσμεύσουν για 12 χρόνια το Δήμο Σερών, όταν μάλιστα η σύνθεσή της δεν αντικατοπτρίζεται στη Λαϊκή Βούληση σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών? Γιατί ορισμένοι υπάλληλοι του Δήμου αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης της μιας και μοναδικής προσφοράς και αντικαταστάθηκαν? Γιατί να μην ωφελείται ο Δήμος Σερών από την εξοικονόμηση ενέργειας? Γιατί υπήρχε μόνο μία προσφορά και όχι περισσότερες, ώστε να εξασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου από τον υγιή ανταγωνισμό και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο έργο? Αυτά δεν θα πρέπει να μας προβληματίζουν? Σε κάποιο σημείο ο υποψήφιος δήμαρχος απευθύνθηκε προσωπικά στο Δήμαρχο Σερών. Και καλά θα κάνει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί με τα προβλήματα των Σερών και να αφήσει τις Βρυξέλλες και τα πέρα δόθε. Ο Δήμος έχει πάρα πολλά προβλήματα να λύσει και να αντιμετωπίσει. Και έχουμε μείνει πίσω σε πολλά. Και στα στρατόπεδα και στα γήπεδα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και παντού. Ο κ. Τσιμερίκας μάλιστα άφησε αιχμή για τη βιασύνη της Δημοτικής Αρχής στο τέλος της θητείας της να κλείσει γρήγορα τον διαγωνισμό. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν ερεύνησε τη γραπτή πρόταση μεγάλης σαραϊκής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό σε θέματα ηλεκτροφωτισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.030.000 ευρώ για το ίδιο ακριβώς συμβατικό αντικείμενο? Αντί δηλαδή των 6.369.000 ευρώ που αφορά τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, υπάρχει μια διαφορά ιδιαίτερα σημαντική. 4.300.000 ευρώ. Μήπως το ποσό αυτό για τη Δημοτική Αρχή θεωρείται ασήμαντο? Να μας το πει αυτό η Δημοτική Αρχή. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν λήφθηκε υπόψη η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των έργων οδοφωτισμού στους Δήμους. Γιατί βιάζεται τόσο η Δημοτική Αρχή στο τέλος της θητείας της να κλείσει γρήγορα το διαγωνισμό, όταν χάθηκε πολύτιμος χρόνος 3,5 ετών που ασκεί τα καθήκοντά της? Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος και ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού για τα LED. Εμείς, σαν Δημοτική Παράταξη, που θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά: η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Ο Δήμος επί 12 χρόνια δεν θα πρέπει να είναι δέσμιος της σημερινής τεχνολογίας, η οποία στο άμεσο μέλλον θα είναι ξεπερασμένη. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν θα υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τους δημότες και δεν θα υπάρχει ελάφρυνση στα τέλη φωτισμού. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την προσφορά εταιρείας που ασχολείται με το αντικείμενο, όπως προανέφερα, και μάλιστα στην τοπική αγορά, με τη διαφορά που προανέφερα των 4 εκατομμυρίων
300.000, το επαναλαμβάνω, για να δώσω έμφαση. Για αυτούς τους λόγους, είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού και του εφήμερου εξυγχρονισμού του για 12 χρόνια σε ιδιώτη. Και ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επανεξέταση του θέματος, ώστε η κυριότητα να παραμείνει στο Δήμο, ο οποίος θα αποκομίσει το όφελος που θα προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση επωφελία των δημοτών.